Αρχίζουμε τη συνεδρίαση μετά από μια σύντομη διακοπή. Παρακαλώ να προσέλθετε στις θέσεις σας. Αντικείμενο της σημερινής ειδικής ημερήσιας διάταξης, παρακαλώ να προσέρχεστε ήρεμα στις θέσεις σας. Αντικείμενο της σημερινής ειδικής ημερήσιας διάταξης, μετά την εκλογή Προέδρου της Βουλής, είναι η εκλογή τριών αντιπροέδρων, δύο κοσμητόρων και τεσσάρων γραμματέων από την πρώτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, ενός αντιπροέδρου, ενός κοσμήτορα και ενός γραμματέα από τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, ενός αντιπροέδρου και ενός γραμματέα από την τρίτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς και ενός αντιπροέδρου από τις υπόλοιπες πέντε κοινοβουλευτικές ομάδες. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, η εκλογή αυτών των μελών του Προεδρείου γίνεται με 4 διαδοχικές χωριστές ψηφοφορίες. Για την οικονομία του χρόνου προτείνεται να γίνει μία ανάγνωση καταλόγου. Συμφωνεί το Σώμα? Το Σώμα προφανώς συνεφώνησε. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική. Όχι όμως προφορικά όπως έγινε πριν, αλλά γραπτά. Από την πρώτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προτείνονται για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου ο συνάδελφος κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης, για τη θέση του β' αντιπροέδρου ο κύριος Γιώργος Γιοργαντάς και για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου ο συνάδελφος κύριος Αθανάσιος Μπούρας. Από τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προτείνεται για τη θέση της τετάρτης αντιπροέδρου η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Από την τρίτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής προτείνεται για τη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Από την τέταρτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος προτείνεται για τη θέση του έκτου αντιπροέδρου ο κύριος Γιώργος Λαμπρούλης. Από την πέμπτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών προτείνεται για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου ο κύριος Πέτρος Δημητριάδης. Από την 6η σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης προτείνεται για τη θέση του 8ου Αντιπροέδρου ο κύριος Βασίλειος Βιλιάρδος. Από την 7η σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα της Νίκης προτείνεται για τη θέση του 9ου Αντιπροέδρου ο κύριος Γιώργιος Αποστολάκης. Και τέλος, από την 8η σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας προτείνεται για τη θέση του 10ου Αντιπροέδρου ο κύριος Μιχαήλ Χουρδάκης. Από την 1η σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για το αξίωμα των κοσμητόρων προτείνονται οι κύριοι Βασίλειος Νικόλος Υψηλάντης και Βασίλειος Γιώγιακας, ενώ για το αξίωμα των γραμματέων προτείνονται οι κύριοι Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μαρία Νεφέλη Χατζιωαννίδου, Γιώργος Βρετάκος και Σπυρίδων Κουλκουδίνας. Από τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το αξίωμα του κοσμήτορα προτείνεται η κυρία Μαρίνα Κοντοτόλη, ενώ για το αξίωμα του γραμματέα πάντα από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πέτρος Παπάς. Από την τρίτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής προτείνεται για το αξίωμα του γραμματέα ο κύριος Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης. Αυτά ως προς τις προτάσεις. Σας έχουν διανεμηθεί 4 ψηφοδέλτια. Ως εξής. Ένα ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των προτινομένων για τα αξιώματα του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου αντιπροέδρου. Ένα ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των προτινομένων για τα αξιώματα των υπολείπων αντιπροέδρου. Δηλαδή από τον τέταρτο έως και τον δέκατο. Ένα ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των προτινομένων για τα αξιώματα των κοσμητόρων
και ένα με τα ονόματα των προτινομένων για γραμματής. Παρακαλούνται, κύριε βουλευτές, να καταγράψουν ξεχωριστά επί των ψηφοδελτίων την προτίμησή τους για κάθε πρόσωπο στην αντίστοιχη στήλη «ναι» ή «παρόν». Τονίζω, οι επιλογές είναι «ναι» ή «παρόν». Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Το «ναι» είναι θετικό, το «παρόν» δεν είναι θετικό. Επίσης, σε κάθε ψηφοδέλτιο, ο βουλευτής θα πρέπει να αναγράφει το ονοματεπώνυμό του, την εκλογική του περιφέρεια και την κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία ανήκει και στο τέλος να το υπογράφει, γιατί είναι ονομαστική η ψηφοφορία. Θα διεξαχθεί μία ψηφοφορία με τέσσερις κάλπες που τις βλέπετε μπροστά ως ακολούθως. Η πρώτη κάλπη φέρει την ένδειξη Α, Β και Γ αντιπρόεδροι. Κάθε κάλπη αντιστοιχεί σε ένα από τα τέσσερα ψηφοδέλτια. Η πρώτη λοιπόν φέρει την ένδειξη Α, Β και Γ αντιπρόεδροι. Η δεύτερη φέρει την ένδειξη από Δ έως Ι αντιπρόεδροι, Δ, Ε, Σίγμα, Τ, Ζ ή Τ, Θ και Ι, δηλαδή για τους αντιπροέδρους από τις υπόλοιπες, εκτός της πρώτης σε δύναμη κοινοβουλευτικές ομάδες. Η τρίτη αφορά εις τους κοσμήτορες και η τέταρτη φέρει την ένδειξη γραμματής. Καλούνται συνεπώς επί του καταλόγου οι βουλευτές, ο κύριος Περικλής Μαντάς από τη Νέα Δημοκρατία και η κυρία Ουρανία Θρασκιά από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτοί οι δύο βουλευτές είναι επί του καταλόγου, εδώ πάνω. Καλούνται επιπλέον ως ψηφολέκτες. Για την πρώτη κάλπη, για τα αξιώματα του Α, Β και Γ αντιπροέδρου, οι κύριοι Διαμαντής Γκολιδάκης και Χρήστος Καπετάνος από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Γκολιδάκης, Καπετάνος, Γαβρίλος, πρώτη κάλπη. Για τη δεύτερη κάλπη, για το αξίωμα του 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου, 9ου και 10ου αντιπροέδρου, οι κύριοι Σπυρίδων Κυριάκης και Ευάγγελος Λιάκος από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Ζαμπάρας Μιλτιάδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Για την τρίτη κάλπη, για το αξίωμα των κοσμητόρων δηλαδή, οι κύριοι Μιχαήλ Λιβανός και Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτη κάλπη, Λιβανός, Μαρκογιαννάκης, Καραμέρος. Και για την τελευταία τέταρτη κάλπη για τους γραμματείς, οι κύριοι Αθανάσιος Παπαθανάσης και Θεοφάνης Παπάς από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τέταρτη κάλπη, Παπαθανάσης Παπάς Παναγιωτόπουλος. Σας ενημερώνω ότι όπως έγινε και με την ψηφοφορία του Προέδρου και τώρα έχουν έλθει στο Προεδρείο τηλεμειοτυπίες συναδέλφων σύμφωνα με το άρθρο 70α του κανονισμού με τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταμέτρηση η οποία θα ακολουθήσει. Παρακαλώ επίσης τη Βουλή να συνενέσει στην περίπτωση που ψηφοδέλτια, προσέξτε το αυτό, αυτό δεν υπάρχει λόγος να γίνει, αλλά αν γίνει, στην περίπτωση που ψηφοδέλτια αναφερόμενα στη συγκεκριμένη κατηγορία προτινομένων βρεθούν σε άλλη ψηφοδόχο, να θεωρηθούν έγκυρα. Έγκυρα. Δεν χρειάζεται όμως να μπερδευτούμε, γιατί είναι σαφές. Επίσης, θα θεωρείται έγκυρο το ψηφοδέλτιο υπέρ του αναφερομένου σε αυτό προσώπου ή προσώπων σε περίπτωση μη υπάρξεως σταυρού, όπως έχουμε κάνει και στις προηγούμενες αντίστοιχες ψηφοφορίες. Συμφωνούμε, το σώμα συνεφώνησε. Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου και να υπάρξει και μια διευκόλυνση στα πρώτα έδρανα για τους συναδέλφους που είναι ψηφολέκτες. Αλφα Θεσσαλονίκης, Μητσοτάκης Κυριάκος. Μου φαίνεται να ψηφίζω λίγο κι εγώ. Νομός Χανίων, Μπακογιάννη Θεοδώρα.
Β3 Νότιος Τομέας Αθηνών, ο κύριος Βελόπουλος Κυριάκος. Να ειδοποιούμε και τον επόμενο να ετοιμάζεται. Επικρατείας, κυρία Αγαπηδάκη, Ειρήνη. Σκυλακάκης Θεόδωρος. Στυλιανίδης Χρήστος. Εκφωνήστε τους αρχηγούς. Ο κύριος Κουτσούμπας. Τσίπρας Αλέξιος. Ανδρουλάκης Νικόλαος. Παπανδρέου Γεώργιος. Σταμάτης Γεώργιος. Χατζιωαννίδου Μαρία Νεφέλη. Ηλιόπουλος Όθων έχει στείλει επιστολική. Ακρίτα Έλενα. Αποστολάκης Ευάγγελος. Δοδονής Παναγιώτης. Ακρίτα, Έλληνα, ψήφισε. Μάτζος Δημήτριος. Ο κύριος Αποστολάκης. Κύριος Αποστολάκης Αναμονή. Κύριος Παφίλης Αθανάσιος. Σαράκης Παύλος. Αποστολάκης Γεώργιος. Καζαμίας Αλέξανδρος. Αλφα Αθηνών, Πυρακάκης Κυριάκος.
Κικίλιας Βασίλειος. Κεφαλογιάννη Όλγα. Πλεύρης Αθανάσιος. Μία σύντομη διακοπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργανώσεως και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενζέλος 46 Ελληνοαμερικανοί και Ελληνοκαναδοί φοιτητές και τρεις συνοδοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Heritage Greece του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Τους καλωσορίζουμε. Κύριος Κακλαμάνης Νικήτας. Συρίγος Ευάγγελος. Ηλιόπουλος Αθανάσιος. Τζανακόπουλος Δημήτριος. Γερουλάνος Παύλος. Σκρέκας Κωνσταντίνος. Κανέλη Γαριφαλιά. Χαλκιάς Αθανάσιος. Γραμμένος Βασίλειος. Καραναστάσης Αδαμάντιος. Β1 Βόρειος Τομέας Αθηνών. Χατζηδάκης Κωνσταντίνος. Γεωργιάδης Σπυρίδων Άδωνης. Κεραμέως Νίκη. Κερίδης Δημήτριος, Ράπτη Ζωή, Ρουσόπουλος Θεόδωρος. Παπαθανάσης Νικόλαος. Λινού Αθηνά. Τσακαλώτος Ευκλήδης. Αποστολάκη Ελένη Μαρία. Κτενά Αφροδίτη.
Κατσιβαρδάς Χαράλαμπος. Βιλιάρδος Βασίλειος. Κουρουπάκη Ασπασία. Κωνσταντοπούλου Ζωή. Β2 Δυτικός Τομέας Αθηνών. Χρυσοχοίδης Μιχαήλ. Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης. Λοβέρδος Ιωάννης Μιχαήλ. Σιρεγγέλα Μαρία. Αξιόγλου Ευτυχία. Η κυρία Δούρου έχει στείλει επιστολική. Γιανακοπούλου Κωνσταντίνα. Δάγκα Παρασκευή. Μανούσος Γεώργιος. Αθανασίου Μαρία. Βορύλας Ανδρέας. Κεφαλά Γεωργία. Β3 Νότιος Τομέας Αθηνών. Δένδιας Νικόλαος Γεώργιος. Μανούσος Γεώργιος. Κωνσταντίνος Στασούλας. Θεοδωρικάκος Παναγιώτης. Κυρανάκης Κωνσταντίνος. Σπανάκης Βασίλειος Πέτρος. Χατζηδάκης Διονύσιος. Θεοχάρης Θεοχάρης. Καλιάνος Ιωάννης. Καραμανλή Άννα. Βούλτεψη Σοφία. Παπάς Νικόλαος. Βούλτεψη,
Χριστή Δουραλία. Φωτίου Θεανό. Χριστίδης Παύλος. Διγενή Ασημίνα. Κατσότης Χρήστος. Στίγκας Βασίλειος. Βρετός Νικόλαος. Μπιμπίλας Σπυρίδων. Αλφα Πειραιός. Κατσαφάδος Κωνσταντίνος. Μιχαηλίδου Δόμνα Μαρία. Βλαχάκος Νικόλαος. Αμπατιέλος Νικόλαος. Βήτα Πειραιός. Βρετάκος Γεώργιος. Λιβανός Μιχαήλ. Μαρκόπουλος Δημήτριος. Τραγάκης Ιωάννης. Κασιμάτη Ειρήνη. Μανολάκου Διαμάντο. Ζερβέας Αλέξανδρος. Ασημακοπούλου Σοφία Χάιδο. Αλφα Ανατολικής Αττικής. Ζαχαράκη Σοφία. Βορύδης Μαυρουδής. Πέτσας Στυλιανός. Βλάχος Γεώργιος. Οικονόμου Βασίλειος. Καραμέρος Γεώργιος. Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ. Γιώκας Ιωάννης. Δημητροκάλης Ιωάννης.
Φωτόπουλος Τηλιανός. Οικονομόπουλος Τάσος. Καραγιωργοπούλου Ελένη. Β' Δυτικής Αττικής, Κότσιρας Γεώργιος, Μπούρας Αθανάσιος, Λιάκος Ευάγγελος, Τσοκάνης Χρήστος, Νομός Ετελοακαρανίας, Σαλμάς Μάριος, Καραγκούνης Κωνσταντίνος, Παπαθανάσης Αθανάσιος, Ζαμπάρας Μιλτιάδης, Στορακά Χριστίνα, Παπαναστάσης Νικόλαος, Βαλτογιάννης Διονύσιος, Νομός Αργολίδας, Ανδριανός Ιωάννης, Γαβρίλος Γεώργιος, Πουλάς Ανδρέας, Νομός Αρκαδίας, Βλάσης Κωνσταντίνος, Παπαϊλιού Γεώργιος, Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, Νομός Άρτης, Στήλιος Γεώργιος, Γεροβασίλη Όλγα, Νομός Αχαΐας, Αλεξοπούλου Χριστίνα, Κατσανιώτης Ανδρέας, Φωτήλας Ιάσων,
Αναγνωστοπούλου Αθανασία. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Ασπιώτης Γεώργιος. Τσιρώνης Σπυρίδων. Καράουγλου Θεόδωρος. Νομός Βιωτίας. Κτιστάκης Ελευθέριος. Πούλου Παναγιού. Μουλκιώτης Γεώργιος. Νομός Γρεβενών, Γιάτσιος Ιωάννης. Νομός Δράμας, Κυριαζίδης Δημήτριος. Ξανθόπουλος Θεόφιλος. Νικολαίδης Αναστάσιος. Νομός Δωδεκανήσου, Παπάς Ιωάννης. Κόνσολας Εμμανουήλ. Η κυρία Ιατρίδη έχει στείλει επιστολική. Υψηλάντης Βασίλειος Νικόλαος. Νικητιάδης Γεώργιος. Νομός Εύρου. Δερμετζόπουλος Χρήστος. Κελέτσης Σταύρος. Δημοσχάκης Αναστάσιος. Παπαδάκης Παράσχος. Νομός Εύβοιας. Ζεμπίλης Αθανάσιος. Και Δίκογλου Σιμεών. Καραμπατσόλη Κωνσταντίνα. Και Δίκογλου Σιμεών. Καζάνη Κατερίνη.
Μαρίνος Γεώργιος. Μηταράκης Παναγιώτης. Νομός Ευρυτανίας. Οικονόμου Θωμαής. Νομός Ζακύνθου, Ακτύπης Διονύσιος. Νομός Ηλίας, Νικολακόπουλος Ανδρέας. Αυγερινοπούλου Διονυσία Θεοδώρα. Αβραμόπουλος Δημήτριος. Καλαματιανός Διονύσιος Χαράλαμπος. Κατρίνης Μιχαήλ. Νομός Ημαθίας. Βεσιρόπουλος Απόστολος. Μπαρτζόκας Αναστάσιος. Τσαβδαρίδης Λάζαρος. Κοτίδης Βασίλειος. Νομός Ηρακλείου, Αυγενάκης Ελευθέριος. Κεφαλογιάννης Κωνσταντίνος. Σενετάκης Μάξιμος. Μαμουλάκης Χαράλαμπος. Βατσινά Ελένη. Παρασύρης Φραγκίσκος. Συντιχάκης Εμμανουήλ. Γαβιωτάκης Μιχαήλ. Νομός Θεσπρωτείας, Γιώγιακας Βασίλειος. Αλφα Θεσσαλονίκης. Καλαφάτης Σταύρος. Ψήφισε.
Γιουλέκας Κωνσταντίνος. Ράπτη Ελένη. Ευθυμή Ιωάννα. Κούβελας Κωνσταντίνος. Κούβελας Δημήτριος, συγγνώμη. Σιμόπουλος Ευστράτιος. Γκολιδάκης Διαμαντής. Νοτοπούλου Εκατερίνη. Θρασκιά Ουρανία. Γιαννούλης Χρήστος. Δελής Ιωάννης. Κόντης Ιωάννης. Κουπελόγλου Σιμεών. Νάτσιος Δημήτριος. Νάτσιος Δημήτριος, συγγνώμη. Χουρδάκης Μιχαήλ. Β' Θεσσαλονίκης, Βαρτζόπουλος Δημήτριος. Παπάς Θεοφάνης. Φάμελος Σωκράτης. Στολτίδης Λεωνίδας. Δημητριάδης Πέτρος. Χίτας Κωνσταντίνος. Παπαδόπουλος Νικόλαος. Παπαϊωάννου Αρετή. Νομός Ιωαννίνων. Παπαδόπουλος.
Κεφάλα Μαρία Αλεξάνδρα. Τζόφι Μερόπη. Τσίμαρης Ιωάννης. Έξαρχος Νικόλαος. Νομός Καβάλας. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος. Πασχαλίδης Ιωάννης. Λαζαρίδης Μακάριος. Δελικάρη Αγγελική. Νομός Καρδίτσης. Τσιάρας Κωνσταντίνος. Κοτσός Γεώργιος. Σκόνδρα Σιμίνα. Σπάνιας Αριστοτέλης. Νομός Καστοριάς Αντωνίου Μαρία. Γκίκας Στέφανος. Αυλονίτης Αλέξανδρος Χρήστος. Μπιγιάκης Δημήτριος. Σταματάω, ναι. Απλά για να έρχονται, γιατί να κερδίζετε χρόνο. Ναι. Νομός Κεφαλινίας Καπάτος Παναγής. Νομός Κιλκής Γιοργαντάς Γεώργιος. Παπάς Πέτρος. Παραστατίδη Στέφανος. Νομός Κοζάνης. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος. Παπαδόπουλος Μιχαήλ. Βέτα Καλλιόπη. Κουκουλόπουλος Παρασκευάς. Νομός Κορινθίας. Δήμας Χρήστος. Ταγαράς Νικόλαος.
Σόκολη Βιλιάλη Μαρία Ελένη. Ψυχογιός Γεώργιος. Νομός Κυκλάδων Βρούτσης Ιωάννης. Μονογιού Εκατερίνη. Φόρτωμας Φίλιππος. Καφούρος Μάρκος. Νομός Λακωνίας. Κρητικός Νεοκλής. Δαβάκης Αθανάσιος. Γρηγοράκου Παναγιώτα. Νομός Λαρίσης. Κέλλας Χρήστος. Καπετάνος Μιχάλης. Συγγνώμη, Καπετάνος Χρήστος. Χαρακόπουλος Μάξιμος. Κόκαλης Βασίλειος. Γιακούλη Ευαγγελία. Πόσο γρήγορα και να πάω εγώ. Λαμπρούλης Γεώργιος. Φλώρος Κωνσταντίνος. Ρούντας Γεώργιος. Νομός Λασιθίου. Πλακιωτάκης Ιωάννης. Σπυριδάκη Εκατερίνη. Νομός Λέσβου, Αθανασίου Χαράλαμπος. Παρασκευαΐδης Παναγιώτης. Κομνηνάκα Μαρία. Νομός Λευκάδος, Καβαδάς Αθανάσιος. Νομός Μαγνησίας, Τριαντόπουλος Χρήστος. Μακρύ ζωή. Μπουκόρος Χρήστος. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος. Μεταξάς Κωνσταντίνος Βασίλειος.
Νομός Μεσσηνίας, Σαμαράς Αντώνιος. Χρυσομάλης Μιλτιάδης. Λαμπρόπουλος Ιωάννης. Μαντάς Περικλής. Χαρίτσης Αλέξανδρος. Νομός Ξάνθης, Τσιλιγκύρης Σπυρίδων. Κύριος Χαρίτσης. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν. Μπαράν Μπουρχάν. Τσιλιγκύρης Σπυρίδων εψήφισε. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν εψήφισε. Και Μπαράν Μπουρχάν εψήφισε. Νομός Πέλης, Βασιλιάδης Βασίλειος, Σταμενίτης Διονύσιος, Καρασμάνης Γεώργιος, Τζάκρη Θεοδώρα, Νομός Πιερίας, Μπαραλιάκος Ξενοφών. Μάνη Παπαδημητρίου Άννα. Βασιλιάδης Βασίλειος εψήφισε. Σταμενίτης Διονύσιος εψήφισε. Κουλκουδίνας Σπυρίδων. Δελβερούδης Κομνηνός. Τζάκρη Θεοδώρα εψήφισε. Μπαλιάκος Ξενοφών εψήφισε. Μάνη Παπαδημητρίου Άννα εψήφισε. Νομός Πρεβέζης, Κυριάκης Σπυρίδων. Μπάρκας Κωνσταντίνος. Καρασμάνης Γεώργιος εψήφισε. Κουλκουδίνας Σπυρίδων εψήφισε. Νομός Ρεθύμνης. Κεφαλογιάννης Ιωάννης. Χνάρης Εμμανουήλ. Νομός Ροδόπης, Στυλιανίδης Ευρυπίδης. Κεφαλογιάννης Ιωάννης εψήφισε. Φερχάτ Οσγιούρ. Αχμέτ Ιλχάν.
Νομός Σάμου. Στεφανάδης Χριστόδουλος. Νομός Σερών. Καραμανλής Κωνσταντίνος. Χατζηβασιλείου Αναστάσιος. Αραμπατζή Φωτεινή. Καραμαλής Κωνσταντίνος σε ψήφισε. Χατζηβασιλείου Αναστάσιος. Λεονταρίδης Θεόφιλος. Μπούμπας Κωνσταντίνος. Αραμπατζή Φωτεινή σε ψήφισε. Νομός Τρικάλων. Σκρέκας Κωνσταντίνος. Λιούτας Αθανάσιος. Παπακώστα Παλιούρα Εκατερίνη. Κοντοτόλη Μαρίνα. Μπούμπας Κωνσταντίνος σε ψήφισε. Λιούτας Αθανάσιος σε ψήφισε. Νομός Φθιώτιδος. Σταϊκούρας Χρήστος. Οικονόμου Ιωάννης. Κοτρονιάς Γεώργιος. Σαρακιώτης Ιωάννης. Κοντοτόλη Μαρίνα εψήφισε. Νομός Φλωρίνης. Παπασωτηρίου Σταύρος. Πέρκα Θεοπίστη. Νομός Φωκίδος. Μπούγας Ιωάννης. Νομός Χαλκιδικής. Γιώργος Ιωάννης. Μάλαμα Κυριακή. Πάνας Απόστολος. Νομός Χανίων. Βολουδάκη Σεβαστή. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος. Πολάκης Παύλος. Νομός Χίου. Μιχαηλίδης Σταύρος.
Παρακαλώ τους συναδέλφους επί του καταλόγου να επαναληφθεί η ανάγνωσή του ως προς τους απόντες, μόνο ως προς τους τυχόν απόντες. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που δεν άκουσε το όνομά του? Κανείς. Κηρύσσεται συνεπώς περιομένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους ψηφολέκτες να προβούν στην καταμέτρηση των ψήφων, ο καθένας στην κάλπη του, και την εξαγωγή του αποτελέσματος. Ευχαριστώ. Μίνιμουμ χρόνου, νομίζω μισή ώρα. Νομίζω μισή ώρα είναι καλή. Ναι.
Επιτρέψτε μου να κάνω δύο ανακοινώσεις από έγγραφα εκ μέρους κομμάτων προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζω ότι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας ορίζεται ο Κωνσταντίνος Τσιάρας και αναπληρωτές Αθανάσιος Πλεύρης Ζωή Ράπτη. Κατατίθεται στα πρακτικά και από το ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρόεδρο της Βουλής, από τη Γενική Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, κυρία Γεροβασίλη. Σας ενημερώνω ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση, αυτό είναι χθεσινό, 3 Ιουλίου δηλαδή, της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα εξέλεξε ομοφόνος τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, βουλευτή Β' Περιφερίας Θεσσαλονίκης, ως πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Μετά την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα είναι αυτό, και τον κύριο Διονύσιο Χαράλαμπο Καλαματιανό, βουλευτή Ηλίας, γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, και τον κύριο Αθανάσιο Θεοχαρόπουλο, διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, και αυτό το έγγραφο περνάει στα πρακτικά της Βουλής.
Κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να κάνω μία ακόμη ανακοίνωση εγγράφου που μου έστειλε η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος αφορώσα σε ορισμό κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Κύριε Πρόεδρε, με την παρούσα επιστολή ορίζουμε ως κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος τους Παφίλη Αθανάσιο, βουλευτή Επικρατείας, Καραθανασόπουλο Νικόλο, βουλευτή Αχαΐας. Ο Γενικός Γραμματεύς και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, Δημήτριος Κουτσούμπας. Και αυτό κατευθύνεται προς τα πρακτικά.
Σε ελάχιστα λεπτά θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Τελειώσαμε.
Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Υπήρξε ένας συνάδελφος ο οποίος ψήφισε για Κοσμή τώρα, νομίζω, δύο φορές το ίδιο πράγμα, οπότε δεν πιάνεται. Η μία δεν πιάνεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή των αντιπροέδρων, κοσμητόρων και γραμματέων του σώματος. Εψήφισαν συνολικά 300 συνάδελφοι. Για το αξίωμα του πρώτου αντιπροέδρου ψήφισαν 299 βουλευτές. Ο κύριος Ιωάννης Πλακιωτάκης έλαβε 269 ψήφους. 30 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Επομένως, ο κύριος Πλακιωτάκης Ιωάννης, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό, εκλέγεται ως πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής. Για το αξίωμα του δευτέρου αντιπροέδρου ψήφισαν επίσης 299 βουλευτές. Ο κύριος Γιώργος Γιοργαντάς έλαβε 269 ψήφους. 30 βουλευτές ψήφισαν ομοίως παρόν. Επομένως, ο κύριος Γιώργος Γιοργαντάς, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, εκλέγεται ως β' αντιπρόεδρος της Βουλής. Για το αξίωμα του τρίτου αντιπροέδρου ψήφισαν 299 βουλευτές. Ο κύριος Αθανάσιος Μπούρας έλαβε επίσης 269 ψήφους. 30 βουλευτές εψήφισαν παρόν. Επομένως, ο κύριος Μπούρας Αθανάσιος εκλέγεται ως τρίτος αντιπρόεδρος της Βουλής. Για το αξίωμα του τετάρτου αντιπροέδρου ψήφισαν 300 βουλευτές. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη έλαβε 270 ψήφους. 30 βουλευτές εψήφισαν παρόν. Επομένως, η κυρία Γεροβασίλη Όλγα εκλέγεται ως τέταρτη αντιπρόεδρος της Βουλής. Για το αξίωμα του πέμπτου αντιπροέδρου ψήφισαν 300 βουλευτές. Ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έλαβε 270 ψήφους. 30 ψήφισαν παρόν. Επομένως, ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό, εκλέγεται ως πέμπτος αντιπρόεδρος. Για το αξίωμα του έκτου αντιπροέδρου ψήφισαν 300 βουλευτές. Ο κύριος Γιώργος Λαμπρούλης έλαβε 269 ψήφους. 31 ψήφισαν παρόν. Επομένως, ο κύριος Λαμπρούλης, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, εκλέγεται ως έκτος αντιπρόεδρος της Βουλής. Για το αξίωμα του 7ου αντιπροέδρου ψήφισαν 300 βουλευτές. Ο κύριος Πέτρος Δημητριάδης έλαβε 25 ψήφους. 275 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Επομένως, ο κύριος Δημητριάδης, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, δεν εκλέγεται, γιατί δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 67 του Συντάγματος. Για το αξίωμα του 8ου αντιπροέδρου ψήφισαν 300 βουλευτές. Ο κύριος Βιλιάρδος έλαβε 256 ψήφους. 44 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Επομένως, ο κύριος Βιλιάρδος Βασίλειος, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό, εκλέγεται ως αντιπρόεδρος της Βουλής. 8ος. Για το αξίωμα του 9ου αντιπροέδρου ψήφισαν 300 βουλευτές. Ο κύριος Αποστολάκης έλαβε 31 ψήφους. 269 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Επομένως, ο κύριος Αποστολάκης, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό, δεν εκλέγεται, γιατί δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 67 του Συντάγματος, κυρίως. Για το αξίωμα του 10ου αντιπροέδρου ψήφισαν 300 βουλευτές. Ο κύριος Μιχαήλ Χουρδάκης έλαβε 95 ψήφους. 205 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Επομένως, ο κύριος Μιχαήλ Χουρδάκης, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό, δεν εκλέγεται, γιατί δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Για το αξίωμα των κοσμητόρων ψήφισαν συνολικά 300 βουλευτές. Από την πρώτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλειος Νικόλος Υψηλάντης έλαβε 270 ψήφους, 30 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Ο κύριος Βασίλειος Γιώγιακας έλαβε 270 ψήφους, 30 βουλευτές ψήφισαν επίσης παρόν. Από τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μαρίνα Κοντοτόλη έλαβε 270 ψήφους, 30 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Για το αξίωμα των γραμματέων ψήφισαν συνολικά 300 βουλευτές. Από την πρώτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έλαβε 270 ψήφους, 30 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Η κυρία Μαρία Νεφέλη Χατζιονίδου έλαβε 270 ψήφους, 30 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος
έλαβε 270 ψήφους, 30 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Ο κύριος Σπυρίδων Κουλκουδίνας έλαβε 270 ψήφους, 30 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Από τη δεύτερη τώρα σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πέτρος Παπάς έλαβε 269 ψήφους, 31 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Και από την τρίτη, το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριος Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης έλαβε 270 ψήφους, 30 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατόπιν της ανακοινώσεως αυτών των αποτελεσμάτων, παρακαλώ να αξιοδοτήσετε το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωσης των πρακτικών της σημερινής συνεδριάσεως. Παρεσχέθη η ζητηθήσα εξουσιοδότηση. Με τη συνένεση του σώματος, λύεται η συνεδρίαση για την Πέμπτη. Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει διάλογος αυτό. Ζητήθη η αξιοδότηση για να επικυρωθούν τα πρακτικά. Παρεσχέθη από την πλειοψηφία η αξιοδότηση. Με τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για την 5η-6η Ιουλίου και ώρα 5η απογευματινή με αντικείμενο εργασιών του σώματος, ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβερνήσεως από τον Πρωθυπουργό σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη που θα σας διανεμηθεί. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε αν θέλετε κάτι, αλλά όχι εδώ, δεν υπάρχει συζήτηση. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τους εκλεγέντες.